Και από την παιδεία και τη δευτεροβάθμια, είχαμε βέβαια σήμερα μία αναφορά του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος τι είπε. Είπε ότι η εστίαση δεν βιάζεται να ανοίξει. Αυτό δεν ξέρω θα αν... το πουν οι ίδιοι επιχειρηματίες. Δεν νομίζω, ξέρω βέβαια αν το έχει πάρει πίσω, αν έχει ανασκευάσει, αν το έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο. Πριν πω στην εκπομπή, πάντως δεν είδα κάτι τέτοιο. Και όταν δεν ξέρω αν στα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί θα συνδεθούμε τώρα με το κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί είναι η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρος Συνδέσμου Επιστημισμού και διασκέδασε στον νομό Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας και στους τηλεθεατές σας. Η εστίαση τελικά βιάζεται ή δεν βιάζεται να ανοίξει? Η εστίαση βιάζεται με προϋποθέσεις, όρους και κανόνες που θα μας καθιστούν βιώσιμους την επόμενη μέρα. Το ότι ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς άκουσε τα αιτήματά μας και κατάλαβε πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουμε με τις συνθήκες που σκέφτονται να μας ανοίξουν, αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι τελικά εμείς οι καταστηματάρχες έχουμε πάρα πολύ δίκιο όταν λέμε ότι με τις πληρότητες που θέλουν να μας ανοίξουν και με τις προϋποθέσεις, ότι είναι αδύνατον να μπορέσουμε να είμαστε την επόμενη μέρα βιώσιμοι. Ακούγονται συγκεκριμένες πληρότητες και εξωτερικοί χώροι. Ρωτώ τώρα εγώ, μέσα στο χειμώνα μπορεί να τρέξει αυτός ο σχεδιασμός? Ένας σχεδιασμός μπορεί να τροποποιηθεί αύριο μεθαύριο. Καταρχήν να πούμε ότι όλα τα μαγαζιά δεν έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν μόνο τους εξωτερικούς τους χώρους. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι και οι εξωτερικοί χώροι που υπάρχουν με τις θερμάστρες και σύμφωνα με τα έξοδα που προκύπτουν από αυτό το μέτρο δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο επιχειρηματίας. Εντάξει, και αυτό με τις είναι και. Συνθήκες που στην ουσία ο χειμώνας τώρα ξεκινάει, να λέμε την αλήθεια. Αυτό ήταν και πρόβλημα, κυρία Αντωνακάκη, όταν είχε γίνει για πρώτη φορά λόγος για λειτουργία μόνο των εξωτερικών χώρων, στην πρώτη καραντίνα, σωστά? Ναι, και ποιος σας είπε ότι εμείς τότε μπορέσαμε και αντέξαμε αυτές τις συνθήκες? Γιατί νομίζετε ότι προσπαθούσαμε και απαιτούσαμε πράγματα περισσότερα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε παρά να είμαστε έτσι όπως ήμασταν? Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία πιθανότατα 15 Φεβρουαρίου να έχουμε την επίσημη πρώτη συνέναρξη των καταστημάτων σας. Αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι γύρω στο Μάρτι περίπου θα είναι το κανονικό άνοιγμα της εστίασης. Τώρα, αν δηλαδή ξεκινήσουν κάποια μικρά μαγαζιά και επιτρέπουν κάποια πράγματα, πάντα με πολλούς δύσκολους κανονισμούς, υγειονομικούς κανόνες, αποστάσεις και όλα αυτά τα μέτρα που ξέρετε ότι μας επιβάλλουν, τότε ίσως σιγά σιγά ναι, να ξεκινήσουμε γύρω στο τέλος του Μάρτη. Επιχειρηματίες πάντως στο λιανικό εμπόριο τονίζουν να ανοίξει και η εστίαση, καθώς θα συμπαρασύρει και σε άνοδο τις δικές μας επιχειρήσεις. Είναι μία αλυσίδα. Βεβαίως, διότι η εστίαση είναι πόλος έλξης, διότι ο κόσμος θέλει να κατέβει στο κέντρο, θέλει να πιει τον καφέ του, να το συνδυάσει με το καταναλωτικό ένστικτό του, το οποίο αυτό είναι που τον οδηγεί να κατεβαίνει κυρίως στα μαγαζιά, στα κέντρα, στο κέντρο και να κάθεται στις καφετέρειες μετά να ψυχαγωγείται. Οπότε όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Το κλίμα στις τάξεις των συναδέλφων σας ποιο είναι και αν με το άνοιγμα, με το πράσινο φως που θα δώσει η κυβέρνηση για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις σας, ορισμένοι συνάδελφοί σας διατηρήσουν τα κατεβασμένα ρολά στο κέντρο του Ηρακλείου? Έχετε κάποια ενημέρωση? Αυτό που ξέρω είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν αποφασίσει να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, διότι έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα, έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις σωρευμένες από την πρώτη καραντίνα, συνεχίζουν τα μέτρα αυτά που μας έδωσαν να μην επαρκούν και δεν κατέφεραν να αντιμετωπίσουν τις περισσότερες υποχρεώσεις τους. Οπότε θεωρούν ότι και την επόμενη μέρα, έτσι όπως ακούν και με αυτές τις προϋποθέσεις, ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που ήδη έχουν προβεί σε λουκέτο, το γνωρίζουμε καλά, απλά δεν είναι ανακοινώσιμα. Μάλιστα. Θα το δούμε όμως αυτό την επόμενη μέρα που θα ανοίξουμε. Κυρία Αντωνακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.